από αναμονή ενός ολόκληρου χρόνου ήρθε. Ήρθε με τα μουσικής και πανηγυρικής πομπής. Ήρθε ο Άι Βασίλης. Με μαζορέτες που τον οδήγησαν στο μοναδικό χριστουγεννιάτικο γιορταστικό μηνιόν. Για όσους ήταν παιδιά τις δεκαετίες του 70 και του 80, οι γιορτές των Χριστουγέννων ήταν συνώνυμες με τον 7ο όροφο του πολυκαταστήματος που βρισκόταν επί της οδού Πατησίων δίπλα στην Ομόνια. Στο χριστουγεννιάτικο μηνιόν, μεγάλο Λούνα Πάρκ που θα ξετρελάνει τα παιδιά. Μαζί με Ποπάι, Οξμάνι, κόκκινα σκουφίτσα, Άι Βασίλη. Το Μινιόν υπήρξε δημιούργημα ενός φτωχού χωριατόπεδου, του Ιωάννη Γεωργακά, ο οποίος έμελε να εξελιχθεί σε μία από τις πλέον εμβληματικές επιχειρηματικές φυσιογνωμίες της σύγχρονης Ελλάδας. Γεννημένος το 1913 σε χωριό της Ολυμπίας, από πάμπτωχη οικογένεια, ο Γεωργακάς στα 13 του καταφθάνει μόνος στην Αθήνα για να αναζητήσει καλύτερη τύχη. Τα επόμενα χρόνια θα εργαστεί στον μπακάλικο ενός θείου του, ως σερβιτόρος στην πλατεία Βάθης, σε πρατήριο τσιγάρων, ακόμα και ως τσιλιαδόρος ενός παπατζή, ώσπου θα γοητευτεί από ένα περίπτερο στα χαφτεία, το Μινιόν, το οποίο διέφερε από τα υπόλοιπα, αφού διέθετε μια ευρία γκάμα προϊόντων όπως τσιγάρα, εφημερίδες, στυλό, γυαλιά, είδη καπνού και μια σειρά από χρηστικά μικροαντικείμενα. Και κάπως έτσι ξεκινά η επιχειρηματική δράση του. Ο Γεωργακάς πείθει τον ιδιοκτήτη του Μινιόν, Άγγελο Σεραφημίδη, ο οποίος μόλις είχε επιστρέψει στην Ελλάδα από την Αμερική, να συνεταιριστούν. Το ένα περίπτερο έγιναν δύο και λίγο αργότερα το πρώτο τους κατάστημα ήταν γεγονός. Το μεγάλο άλμα όμως έγινε το 1944, όταν άνοιξε το μεγάλο Μινιόν στην Πατησίων. Ο δρόμος μόνο εύκολος δεν ήταν. Ο Σεραφημίδης επιστρέφει στην Αμερική, ενώ ο Γεωργακάς θα συνεχίσει απρόσκοπτα το έργο του. Καταφέρνει να αγοράσει ένα δεκαόροφο κτίριο πάντα κοντά στην Ομόνια και λίγο μετά και το διπλανό του. Τα χρόνια της δικτατορίας, το Μινιόν είναι πλέον το μεγαλύτερο κατάστημα της Αθήνας και με σημαντική κερδοφορία μετατρέπεται σε ένα τεράστιο, σύγχρονο πολυκατάστημα, το 11ο μεγαλύτερο σε μέγεθος σε όλη την Ευρώπη, με ετήσιες πωλήσεις που προσεγγίζουν το 1 δισεκατομμύριο δραχμές. Αναδεικνύεται σε σήμα κατά τεθέν της πρωτεύουσας, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι στις γιορτές πλήθος κόσμου σειραίει για να φωτογραφηθεί με τον Άγιο Βασίλη, αλλά και να γνωρίσουν τον ίδιο τον Γεωργακά που ήταν πάντα εκεί, μοιράζοντας σοκολάτες στα παιδιά. Μα τι κάνει το Μινιόν? Κόβει. Το Μινιόν καθιέρωσε τις ετήσιες εκπτώσεις, τη διαφήμιση στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Εγκατέστησε κυλιόμενες σκάλες, εισήγαγε τη λίστα αγορών και τη λίστα γάμου, εγκατέστησε κλιματιστικό και λειτουργήσε στις εγκαταστάσεις του κομμωτήριο, καφετέρια, εστιατόριο, μπαρ, ακόμα και ταξιδιωτικό γραφείο. Δυστυχώς όμως, σύντομα το όνειρο έγινε εφιάλτης. Ήταν παραμονές Χριστουγέννων του 1980, όταν τρεις ώρες μετά τα μεσάνυχτα, εκείνης της Παρασκευής, ακούγονται εκρήξεις και τα πολυκαταστήματα τυλίγονται στις φλόγες, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όπως περιέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες. Η πυρκαγιά ξεκινά από τους υψηλότερους ορόφους, που βρίσκονται τα πλέον έφλεκτα υλικά, γεγονός που βεβαιώνει ότι πρόκειται για εμπρισμό. Από το Μινιόν έχει απομείνει μόνο ο σκελετός του κτηρίου. Η πυροσβεστική υπολογίζει ότι οι ζημιές ανέρχονται στα 2 δισεκατομμύρια δραχμές. Με προκήρυξη που έφτασε μέσω ταχυδρομείου στις εφημερίδες, η οργάνωση Φάντασμα, επαναστατική οργάνωση Οκτώβρης 80, ανέλαβε την ευθύνη του εμπρισμού. Η καταστροφή είναι ολοσχερής. Όμως ο Γεωργακάς αρνείται να κηρύξει πτώχευση και ξαναφτιάχνει το παιδί του με τη βοήθεια των υπαλλήλων του και την αμέριστη αγάπη του κόσμου. Το νέο Μινιόν, σε χρόνο ρεκόρ, θα αναγεννηθεί από τις στάχτες του, όμως τίποτα δεν είναι όπως παλιά. Το 1983 περνάει στα χέρια του κράτους, αφού εντάχθηκε στις λεγόμενες προβληματικές επιχειρήσεις. Σε μια απέλπιδα προσπάθεια, ο Γεωργακάς μαζί με μια ομάδα επιχειρηματιών αποκτά ξανά το 1991 τον έλεγχο του παιδιού του. Χριστουγεννάτε σήμερα, έλλη, εμπιθλέντυπο. Ένα χρόνο μετά όμως, καταπονημένος σωματικά και ψυχικά, και σε προχωρημένη ηλικία, στα 79 του, αποφασίζει να αποχωρήσει πουλώντας το μερίδιο του. Το Μινιόν που πλέον αδυνατεί να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τα πιο φθηνά καταστήματα. Έτσι, το μεγαλύτερο μεγάλο κατάστημα, όπως έλεγε το σλόγκαν του, έβαλε λουκέτο το 1998. Ο Ιωάννης Γεωργακάς έφυγε το 2002 σε ηλικία 90 ετών.
Το Μινιόν όμως ζει πάντα στις αναμνήσεις των πιτσιρικάδων που περπάτησαν στους ορόφους του και πήραν τα πρώτα τους χριστουγεννιάτικα δώρα από εκεί. Φέτος ήρθα στο σωστό μεγάλο κατάστημα με το διαστημόπλιο Phoenix και την πανίσχυρη ομάδα G. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα περάσετε από το κλειστό κτίριο της Πατησίων, δώστε λίγη προσοχή, ίσως ακούσετε το γέλιο του Άγιου Βασίλη να ηχεί δυνατά από τον 7ο όροφο. Δεν ήξερα την ιστορία και συγκινήθηκα πάρα πολύ. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Εσύ έγραψες το κείμενο? Το κείμενο το έγραψα εγώ, αλλά πήρα βεβαίως πηγές από το διαδίκτυο. Όχι, παιδί μου, ιστορία. Δεν είναι όλο δικό μου. Μπράβο, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Χαίρομαι που σας άρεσε, Ελένη. Συγκινήθηκα πάρα πολύ με αυτή την ιστορία. Ξέρεις γιατί? Γιατί είναι και για μας μια ιστορία ζωής στο Μινιόν. Είναι για μας ένα πολύ σπουδαίο κεφάλαιο. Θυμάμαι σαν μωρό να περιμένω πώς και πώς να πάμε εκεί. Είχε πάντα στον 7ο όροφο διάφορα happenings και από ταινίες. Την αλήθεια θυμάμαι στη χώρα των θαυμάτων. Την πισίνα με τα μπαλάκια, τη θυμάστε? Βέβαια, εκεί που παίζαμε. Ήταν μια ολόκληρη ιστορία, ολόκληρο κεφάλαιο. Η φωτογραφία με τον Άι Βασίλη που περιμέναμε να βγάλουμε όλοι. Κλασικά. Ναι. Ξέρεις τι γίνεται. Βλέπεις, είναι αυτό που λες καμιά φορά στη ζωή. Που λες, σπουδήσαν αντικατάστατος και το λέμε όλοι. Και άμα φύγει κάποιος. Είναι και μερικά πράγματα, βρε παιδί μου, που είναι χαρακτηρισμένα από το δημιουργό τους. Όπου και όποιος και να πάει να βάλει μετά τη σφραγίδα του, είναι λίγη, είναι μικρή, είναι λειψή. Δηλαδή αυτό το όραμα που έχει αυτός ο άνθρωπος, πρωτοπόρος σε ό,τι όλα. Έκανε. Κυλιόμενες τη... σκάλες, πρώτη φορά κομμωτήριο ή κλιματιστικός. Λίστα γάμου. Δεν είναι τυχαίο επίσης, παιδιά, τότε το ξανά άνοιξε το Μινιόν στις αρχές της δεκαετίας του 80. Οι υπάλληλοι του ήταν εκεί, δίπλα του και τον στήριξαν με όλη του την ψυχή. Γιατί έβαλε από το μεράκι του και την αγάπη του, εκτός από τα λεφτά του που χρειάζονται, φαντάζομαι, για να κάνεις μια τέτοια επένδυση. Εντάξει, αυτό εννοείται. Ένας επιχειρηματίας αυτό θα κάνει. Αλλά η προσωπικότητα είναι αυτή η οποία εμπνέει και τους υπαλλήλους να δουλέψουν για εκείνον. Γι' αυτό και τους στάθηκαν. Ακριβώς. Αν και στην πορεία, όταν πέρασε η επιχείρηση στα χέρια του κράτους, αντιμετώπισαν αυτοί οι άνθρωποι εφεργαζομένοι πάρα πολλά προβλήματα. Καλά, εντάξει. Καλά, όταν κρατικοποιήθηκε, βέβαια. Ό,τι θες να καταστρέψεις αυτή τη χώρα. Δώστε το προς τα εκεί. Πρέπει το κράτος να βάλει τη σφραγίδα του. Δεν γίνεται διαφορετικά.